Κύριε Ντομπρόφσκι, στο Ταμείο Ανάκαμψης μοιράζει στα ευρωπαϊκά και πράσινα ψηφιακά μονοπόλια εκατοντάδες δισεκατομμύρια που φορτώνονται ως δάνεια στους εργαζόμενους. Σήμερα, με τους ανταγωνιστές ομίλους Κίνας και ΗΠΑ που ισχυροποιούνται, τις ανησυχίες για νέα κρίση, επιστρατεύεται η πολεμική οικονομία. Μάλιστα, έκθεση Ντράγκη προβλέπει 500 δισεκατομμύρια. Η οικονομική πολιτική που παρουσιάσατε κλιμακώνει την πολεμική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσίας σε βάρος των λαών της Ουκρανίας, της Ρωσίας και της Ευρώπης. Στηρίζει την οικονομική συνεργασία με Ισραηλινές στρατιωτικές βιομηχανίες, με άμεσο ρόλο στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Συνοδεύεται με τσάκισμα δικαιωμάτων, όπως η οδηγία για τον κατώτατο μισθό, που νομιμοποιεί την κατάργηση συλλογικών συμβάσεων και υλοποιείται με νόμο κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Η στρατηγική λοιπόν της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποιους υπηρετεί? Υπηρετεί τους μεγάλους οικονομικούς ομίλους που πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους και όχι τους λαούς που βιώνουν ένταση εκμετάλλευσης, άθλιους μισθούς, αβάσταχτη ακρίβεια, υψηλότατες τιμές και γίνονται στόχος και των υπεριαλιστικών συγκρούσεων.